Μπορεί όμως αυτή η πέμπτη πληγή του πέμπτου σαλπίσματος να θεαθεί και πνευματικός. Ο Άγιος Ανδρέας Θεσσαρίας γράφει τα εξής: «Είμαι, νομίζω, και δια τούτων των ακρίδων, τους πονηρούς μάλλον νοείστε δαίμονας, τους ετοιμασμένους εις τον καθημόν πόλεμο». Νομίζω ότι πρέπει να λογαριάσουμε αυτές τις ακρίδες, τις ιδιότυπες, τις περίεργες, τον πόλεμο των δαιμόνων εναντίον των πιστών. Εναντίον των, όχι των πιστών, εναντίον των ανθρώπων. Πολλοί ερμηνευτές, και παλαιοί και νεότεροι, διείδων ως ακρίδας τερατομόρφους όλες εκείνες τις αιρέσεις με τις συνέπειές τους. Επί παραδείγματι, οι πτώσεις του Πάπα, του Επισκόπου Ρώμης, είχε φοβερές συνέπειες. Μιλώ χωρίς πάθος, πιστέψαμε, ομιλώ χωρίς πάθος, θα το δείτε στη συνέχεια κάνοντας μια ιστορική ανάλυση. Οι Δύσεις έκανε πολλές καταχρήσεις. Αυτές οι καταχρήσεις οδήγησαν τελικά εις τον Προτεσταντισμό. Το ξέρουν και τα παιδιά του σχολείου αυτό. Ο Προτεσταντισμός δεν θα δημιουργείται εάν δεν έβλεπε ολούθυρος ιερεύς της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, δεν έβλεπε αυτές τις ανίποτες πράγματι καταχρήσεις. Ο Προτεσταντισμός όμως που δημιουργήθηκε και αυτή τη στιγμή έχει πολλά εκατομμύρια πιστών, δεν είναι εκκλησία, είναι κοινότητες. Απλούστατα διότι η εκκλησία συνίσταται από το μυστήριο της ιεροσύνης. Το μυστήριο της ιεροσύνης συνιστά την εκκλησία και συνίσταται από την εκκλησία. Δηλαδή η ιεροσύνη, η παρουσία της ιεροσύνης κάνει τελεί όλα τα μυστήρια και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο, και το βάπτισμα, που συνιστούν την Εκκλησία. Αλλά και η ιεροσύνη λαμβάνεται μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή κατά το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, λαμβάνεται και το μυστήριο της ιεροσύνης. Έτσι, η ιεροσύνη συνιστά και συνιστάται υπό της Εκκλησίας. Εφόσον δεν υπάρχει ιεροσύνη στον Προτεσταντισμό, μην αναζητούμε ματέως εκκλησία. Αντιλαμβάνεστε όμως τι σημαίνει αυτό, ότι εκατομμύρια χριστιανοί δεν είναι εκκλησία? Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Είναι κάτι που όταν θα ήθελε κανείς να τα βάλει κάτω και να τα σκεφτεί, τον τέλει ήλιγκος, πως αυτοί οι άνθρωποι θα σωθούν, τι θα γίνει? Ακόμα η Ρωμαϊκή Εκκλησία ενώθευσε το πνεύμα του Ευαγγελίου και από Σταυρικών, το οποίο διατήρησε πάντοτε η Ανατολή, το μετέβαλε σε πολιτιστικό. Έτσι, την Εκκλησία, η Ρώμη, την μετέβαλε σε πολιτικό και οικονομικό οργανισμό. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε αυτό, όταν μιλάμε για τη Ρωμαϊκή Εκκλησία, η οποία είναι το Βατικανό, είναι κράτος. Και ο επίσκοπος της Ρώμης ταυτοχρόνως είναι και ο πρόεδρος αυτού του κράτους, ο πρόεδρος, το πω έτσι, αυτού του κράτους, του Βατικανού. Έτσι στα χέρια του κρατά και την εκκλησιαστική αλλά και την πολιτική εξουσία. Αυτή η νόθευση που έγινε στη Δύση είχε συνεπίες. Δημιούργησε την αναγέννηση. Είναι γνωστό ότι η αναγέννηση δημιουργήθηκε από μια αντίδραση προς την Ρωμαϊκή Εκκλησία, επειδή έβλεπαν οι άνθρωποι της Δύσεως να υπάρχει μια τελμάτωση. Και αυτή η τελμάτωση ήταν πολύ φυσικό, εφόσον αυτή η Εκκλησία ουσιαστικά είχε πεθάνει. Έτσι δημιουργήθηκε ένα ρεύμα που ζήτησε την απαλλαγή των ανθρώπων από την Εκκλησία, αλλά και τη στροφή εις τον πολιτισμό και εις τον ανθρωπισμό της αρχαιότητας.
Ουσιαστικά το πνεύμα της αναγεννήσεως είναι αυτό. Έφτασαν μέχρι σημείου, ακόμη στην αρχιτεκτονική, που είναι καθαρά μιμητισμός και είναι βεβαίως στοιχεία τα οποία δεν είναι παρά μια αντιγραφή και μια επανάληψη, διότι αναγέννηση δεν σημαίνει δημιουργία. Και ακόμη και στην αρχιτεκτονική δόθηκε ο ρυθμός, ο αρχαιοελληνικός. Έτσι βαθμιδών, αλλά και σταθερά, άρχισε η δυτική χριστιανοσύνη να προχωρεί εις την κοσμικότητα και εις τον σεκουλαρισμό. Σεκουλαρισμός θα πει από το σέκουλους, θα πει αιών, το να δημιουργεί χριστιανούς του νυν αιώνος, να βλέπουν την Εκκλησία σαν ένα τρόπο να μπορούν να διατηρούν τις κοινωνίες τους για να απολαμβάνουν τα αγαθά τους. Και επειδή αυτό δημιούργησε ποικίλες ταξικές αντιδράσεις ή στον χώρο της φιλοσοφίας ή στον χώρο των κοινωνικών ρευμάτων, έτσι δημιουργήθηκε πολύ γρήγορα η αθεία. Η αθεία, αγαπητοί μου, γεννήθηκε εις την Δύση. Οι αιρέσεις υπήρξαν στην Ανατολή, αλλά ποτέ δεν γέννησαν την αθεία. Το φαινόμενο της αθείας 2000 τώρα χρόνια στην Ανατολή ουδέποτε δεν εμφανίστηκε. Είναι προϊόν της Δύσης. Αν μου πείτε ότι στον χώρο της Ορθοδοξίας, στον χώρο της Ρωσίας, ανεπτύχθη η αθεία, αυτό δεν είναι τυχαίο. Πρέπει να σας πω ότι και στην Ρωσία δυστυχώς έγινε μία αναγέννηση θρησκευτική που δέχθηκε επιδράσεις της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, και δεν είναι τυχαίο σας λέγω, ότι εις αυτών των χώρων να αναπτυχθεί ό,τι αναπτύχθη. Έτσι η αθεία με τη σειρά της εγέννησε τα αθεϊστικά κοινωνικά συστήματα με αποτέλεσμα να υπάρχει ό,τι γράφει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, στην επιστολή του 4,1 έως 2. «Φόθεν πόλεμοι και μάχε, εν ημίν, ουκ εν δεύθεν εκ των ειδωνών ημών, των στρατευωμένων εν της μέλες ημών». Από που λέει μάχες και οι πόλεμοι, δεν ξεκινούν από τις ειδονές σας που εδράζουν εις τα μέλη σας? Δηλαδή, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα απολαύσουμε, τι θα ακούσουμε, τι θα δούμε. Επιθυμείτε και ουκ έχετε, φωνεύετε και ζηλούτε και ου δίναστε επιτυχήν. Μάχεστε και πολεμείτε και ουκ έχετε διατομή, ετήστε ημάς. Έτσι στα γρήγορα, γρήγορα, στα γρήγορα, γιατί δεν έχουμε σκοπό βέβαια να κάνουμε ανάλυση της ιστορίας, αλλά μερικά ενδεικτικά για να δικαιολογήσουμε αυτή την πληγή από πνευματικής πλευράς. Η Ευρώπη κάποια στιγμή αρχίζει να ανακαλύπτει την Αφρική, την Άπο Ανατολή και την Αμερική. Και τι κάνει? Απικίες. Και τι γίνεται η Ευρώπη? Γίνεται απικιοκράτης. Και στενάζουν κάτω από την απικιοκρατία εκατομμύρια ερωτώ. Όταν πηγαίνουν οι Ιεραπόστολοι του δυτικού κόσμου της Ευρώπης να κηρύξουν χριστιανισμό στην Αφρική ή στην Άπο Ανατολή, στην Κίνα, στις Ινδίες κλπ, θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν δεκτοί όπως θα γίνονται οι Ιεραπόστολοι που δεν κουβαλούν τέτοια μοιάσματα, που πίσω ακριβώς από την Ιεραπόστολή τη χριστιανική είχαν κατακτητικούς σκοπούς? Ναι, γιατί δημιουργήθηκαν οι αντιδράσεις και στο τέλος η αθεία από έναν κοσμικοποιημένο χριστιανισμό, από έναν χριστιανισμό που μάλλον ήταν δόλωμα και πιο μέσα ήταν το αγκίστρι των συμφερόντων και των ειδωνών. Γιατί απλούστατα η Ευρώπη ήθελε να ζήσει ηλιστικά. Δεν σκέφτηκε χριστιανικά η Ευρώπη να πει να γίνομαι Ιεραπόστολοι και να εκχριστιανίσουμε την Αμερική και την Αφρική και την Άπο Ανατολή.
να γίνομαι αληθινή Ιεραπόστολη, όπως έγιναν οι Ιεραπόστολοι οι Βυζαντινοί, χωρίς να έχουν βλέψεις κατακτητικές. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, όπως και μέχρι σήμερα εμείς οι Έλληνες, όπου πάμε να κηρύξουμε Χριστόν, δεν έχουμε απικιοκρατικό χαρακτήρα. Αλλά θέλαμε να κηρύξουμε Χριστόν με όλη μας την καρδιά σε εκείνους που τον αγνοούν. Αυτό όμως δεν έγινε από την δυτική χριστιανοσύνη. Ένας νεότερος ερμηνευτής σημειώνει σε ένα του βιβλίο που ερμηνεύει την Αποκάλυψη τα εξής. Ότι η Γαλλική Επανάσταση έγινε το 1789. Τι είναι η Γαλλική Επανάσταση? Βέβαια είναι πολλά πράγματα και μέχρι σήμερα αναφέρεται η Γαλλική Επανάσταση από πολλούς και δια πολλών. Όπως ουσιαστικά, αγαπητοί μου, δεν είναι παρά ένα σταθμός, είναι μία αφετηρία ηλιστικών και αθεϊστικών κοινωνικών συστημάτων. Αν ήθελα να μιλήσει για μία ελευθερία ή για μία ισότητα, αυτή η ελευθερία και η ισότητα έξω από το Θεό. Αυτό είναι πολύ γνωστό σε όλους. Με αποτέλεσμα σήμερα ο κόσμος να κυβερνάται από αυτά στα σαρχάς. Εξάλλου και διακηρύσσεται επικοινό τρόπος ότι κυβερνόμεθα από τα σαρχάς της Γαλλικής Επαναστάσεως. Αυτό τι είχε? Αυτό είχε σαν συνέπεια, σαν αποτέλεσμα, ό,τι έχουμε σήμερα. Το αδιέξοδο της αναρχίας, των ηθικών ξεπεσμών και την παρουσία του εγκλήματος. Ο δυτικός κόσμος, η δυτική χριστιανοσύνη έφτασε σε αυτό το αδιέξοδο. Γιατί ξεκίνησε εσφαλμένα. Ναι, γιατί ο Πάπας χαρακτηρίζεται αντίχριστος. Ναι, γιατί ξεκινάει όλο το κακό από τη Ρωμαϊκή Εκκλησία, η οποία δεν τοποθέτησε σωστά το Ευαγγέλιο. Βλέπετε, δεν υπάρχει πάθος. Αυτή η ίδια ιστορία αναλυωμένη απαντά. Έτσι, όλη αυτή η κατάσταση οδήγησε την ανθρωπότητα, αυτή που τη ζούμε σήμερα, εμείς όπως είμαστε, εμείς οι Έλληνες έχουμε πια δεχθεί την επίδραση της Δύσεως αναφανδών. Έτσι οδήγησε αυτή η κατάσταση, σας είπα, την ανθρωπότητα στο αίσθημα της ανασφαλείας, στα ψυχικά νοσήματα, αυτό που λέμε όλα πολιτικών, συγγνώμη, δυτικών πολιτισμών. Τι νομίζετε ότι είναι ο δυτικός πολιτισμός? Είναι όλα αυτά. Αυτό το αίσθημα της ανασφαλείας, τα ψυχικά νοσήματα, ο φόβος ενός πυρηνικού πολέμου, που κυριολεκτικά βασανίζει τον δυτικό άνθρωπο. Έτσι, για να το δείτε, έρχονται οι μύστες της Ανατολής του βουδισμού, του ανατολικού διαλογισμού, και λέγουν, ο ταλέποροι Ευρωπαίοι, χαλαρώστε. Έχετε φόβον, καθίστε, λέει, το πρωί στο σπίτι σας μία ώρα και χαλαρώστε τις δυνάμεις σας. Τι θα πει χαλαρώστε? Θα πει ότι ο δυτικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος ζει μέσα αυτό το φαύλο κύκλο της αγωνίας, του άγχους, των ψυχικών νοσημάτων, του αισθήματος της ανασφαλείας και του φόβου ενός πυρηνικού πολέμου. Και έχουμε όλα αυτά τα κακά. Έτσι, όλα αυτά, αγαπητοί μου, βασανίζουν τον άνθρωπο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η περιγραφωμένη εικόνα της πληγής από το πέμπτο σάλπισμα είναι ουσιαστικά εικόνα της συγχρόνου πραγματικότητας, που βασανίζονται οι άνθρωποι από αυτό που οι ίδιοι έχουν καλυκέψει.